Πάντως θαυμάζω την ψυχραιμία σου. Πάντως θαυμάζω τον ενθουσιασμό και την αγωνία σου. Λοιπόν, άντε έφυγε να με αρχίσω. Στο καλό, αγάπη σου. Μα γιατί μου μιλάς στο μυθεντικό? Έτσι είσαι μόνη σου τώρα. Μπορεί να είστε δυο, μπορεί να είστε τρεις. Εντάξει, τέλος πάντων. Τι να πω, μένω άναυδη. Άντε, εφίαμε. Στο καλό. Εσύ ώρα ρε σαν της γέ μου. Ξέρεις καμιά γυναίκα που της αρέσει και να την περιποιούνται και να την φροντίζουν. Νομίζεις αν μου τα κάνουν και με έναν τούτα ο σκεύος. Ήταν να βγουν τα γυμναστήρια από πίσω. Λαλείς να καταφέρω να κερδίσω την αγάπη της τελικά. Είμαι σίγουρη για τούτο. Συνέχισε όπως πάεις και είναι θέμα χρόνου να σε κάνω καμπρό μου. Ήρθα σούλα βολικά. Μακάρι ρε λένια μου. Που το στόμα σου και στο Θεού τα αυτή. Άι στο αυτήν του Θεού τώρα, και άνοιξε τα αυτιά σου να σου πέντε τα δουλειές έχεις να κάνεις, γιατί εγώ να φύγω να πάω γυμναστήριο. Και στο σημείο αυτό, αγαπημένοι μου ακροατές και ακροάτριες, θα ήθελα να αφιερώσω κι εγώ ένα ξεχωριστό κομμάτι σε ένα πολύ αγαπημένο μου πρόσωπο. Πάμε με Pink Floyd και Another Brick in the Wall. Σε λίγο και πάλι μαζί. Μωρό μου, εν τέλει οι επιλογές που κάνεις. Αρέσεις, αγάπη μου. Ναι, έτσι αρέσει μου πολύ ο στίχος που λαλεί. Hey, teacher, leave the kids alone. Πάντα σου είναι επαναστατρία, ρε. Επειδή επαναστατώ όμως, όχι πολλά πολλά με τις θαυμαστρίες σου. Βρε. Βρε! Έχω εγώ τώρα μάθηκα για άλλη γυναίκα. Ναι. Ούτε τώρα, αλλά ούτε και μετά. Γιατί τον ταματούθηκε εγώ φκάλω, Ντάρι. Μια του κλεφτή, δυο του κλεφτή, δεν ανέχω κόσμε ψευτή. Δεν ανέχω κόσμε ψευτή. Τρεις φορές θα με προδώσεις, τέσσερις θα το πληρώσεις. Τέσσερις θα το πληρώσεις. Να, να, να γεράσει κι ο φτωχός. Να, να, να γυρίσει ο τροχός. Για στα χέρια σου με φερούλα μου, καλύτερο καφέ που τούτο που κάνεις εσύ, έλεγχα. Ευχαριστώ, γαμπρέ μου. Έλα, κάτσε και εσύ, τρίωθα με μαζί μας. Καλά μου λαλείς, αλλά τούτα δούλα ποιος είναι να τα κάνει η Φιλιππινέτσα. Γιατρα, μα αφού άμα σου πω να σε βοηθήσω, δεν μ' αφήνεις. Μάνα μου, για το φυτόριο, για το σπίτι, δεν και γίνεται να λειτουργάς και εκκλησίες. Εγώ, ένα άλλου είδους βοήθεια μου χρειάζεται. Κάτι θέλεις να μας πεις? Έχει κουράστηκε, να με ξεχάνουμε και τα χρόνια της. Ω, τα χρόνια μου τα αφήσετε ήσυχα. Εν τσι με σιδερένει. Ούλα περνούν μου το χέρι μου. Χρειάζομαι και μια βοήθεια, μια νοικιακή βοηθό τέλος πάντων. Μα τι εννοείς, ότι θέλεις να σου φέρουμε καμιά κοπέλα που τον τες ξένες? Έχω το τηλέφωνο ενός ατζέντησιον, να πιάσω να ρωτήσω. Ως που να πάει το μήνυμα και να έρθει το χαπάρι. Θα πει μου χτάρενα, μια αγγελία ανεβάλλει. Και γύρι σήμερα έπιαν τέσσερις εσούδες. Και οι δυο είπε μου ήταν αλφα. Και το έναν αλφα έπιαν το ημουχτάρενα, φαντάζομαι. Εγίνει και μάτσι κρυσταλλού η βόσσα να που βρω μέσα στα ορμάνια να μου είσαι και εκεί βοηθώ μη χερότερα εννοώ. Τέλος πάντων, πέτει στην άλλη μου σκάρτερα να μας τη στείλει πολλά να τη δούμε. Έλα. Έχω το τηλέφωνο της, τηλεφώνα της. Είδες την Ερμιόνη, οργάνωση, ετοιμότητα. Εντάξει, μόλις πάω εσύ στο φυτόριο να πιάω τηλέφωνο. Μα είτε πού την έπιάνε τώρα σιώ. Να μου θέλει η οικιακή βοηθό, όνειμη. Επαθωρείτες άλλες καπετάνια που έχουν. Να ζω γιατί εγώ θέλω. Έτσι, με την αζούλα του δώσω τόπο. Κάμνει ο να κάνει και ο άλλος. Νομίζω ότι η κυρία Ερμιόνη δεν έχει τον νου του Κυπρέου, ρε παιδί. Κατάλαβες ποια είναι η μουχτάρινα ή η Χρυσταλλού
κοπελούαν στο αριστερά, θέλω και εγώ κοπελούαν, κατάλαβες. Μα, ας σου πω και τους τραγούτο δίκιο, όποτε πάω έσω, να τη δω, για να μες τη βούρνα να μάσετε, για να σου καρίσει, για να πλύνει, για τα ούλα, μάσετε, εσύ τι έχει. Ναι, και ξαφνικά μου βάζουν ότι εκουράστηκε, εκουράστηκε και θέλει υγειακή βοηθό. Μα ήταν, η μάνα μου οχτώ κοπελούθια, ρε, πήγαινε στα περβόλια, τσάπιζε, πήγαινε στο κοπάι, έμπαινε έσω να μαϊρέψει, να μασάσει ρούχα, να κάνει το ένα, να κάνει το άλλο. Μα τότε ήταν άλλη γερή, καπετάνιε. Ναι, ήταν άλλη γερή. Μα και τα πλάσματα παλάξε, τα πλάσματα είναι τα ίδια, άμα επαμπατσέψα. Χάσαμε την υπομονή μας, καπετάνιε. Χάσαμε την υπομονή μας. Είναι εγώ να το έχεις σιώσει τώρα τα πλάσματα. Την καλημέρα μου στην πιο όμορφο φιλόλογο της Κύπρου. Παιδί μου, πάει καλά. Κάθε σου γαμίσεις παντομήμα που ξεπούν οι τάξη. Δηλαδή, θες να με τσιώξουν πριν με πιάσουν. Έχω σου μια έκπληξη. Κλείς τα μάτια σου. Το πιστεύω εδώ μια τελειώνω. Είναι ώρα. Άντε. Αμαξού. Για τα δίπλα ρούθκια μας. Με πούτα τώρα. Έπιασα τη σήμερα το πρωί. Αρέσει σου. Ναι, πολλά ωραία. Έλα. Τσίλα τη λίγο να δω να σου πάει. Τσίλα τη. Φανερέ, γίνεται. Ένα μου βγάλουν τραγούδι να με δουν οι μαθητές μου. Κοίτα, κοίτα. Έχει σωθεί και είναι πιπερά το μωρό. Το λοιπόν, πιάσεις με φύγε τώρα. Δεν είναι ώρα. Εντάξει, αν και μου με θυμώνεις. Μα... μα κλαίεις. Όχι, εντάξει, απλά έτσι κάτι πήγαμε στο μάτι μου. Δεν έχω τίποτα. Και ποια είπαμε ότι είσαι εσύ, κοπελάρα μου. Βασίλικα. Βουλγάριε. Α, ήρθε η κοπέλα. Τηλεφώνησες με κυρία Φένια. Λένια, μάνα μου. Είναι εσύ που ήθελες δουλειά. Ναι, πολύ θέλεις δουλειά. Εγώ πολύ φτωχό. Πολύ είναι τσίρικο. Πολύ μου δίμετρο. Έσκευο, μα ακούεις να μπουλαλείς. Ακούει να μπουλαλεί. Εν κρίμα είναι καημένη. Ω, πολύ κρίμα. Τσιπιντή μου, Βουλγάρια, πάει σκουλίο. Μάχεις μωρό. Τα, τσι μάμα σειράτ, τσι αρφώνα του λευκή. Τσι ότι χαίρο. Ο άντρας σου, κόρη μου. Άκουσες να μου είπες, τούτο που είπες, τώρα να το αθυμάσαι. Δεν κατάλαβα. Το κόρη μου, λέω, να το αθυμάσαι σαν την κόρη σου. Άντρας μου, κυρία Φένια. Λένια, μάνα μου, είπαμε, λένια. Ναι, πολλά χάπρος, πολλά πίνει, πίνει. Τσέφιν κι άφησε. Άκου πράγματα. Τέλος πάντων, άνοιξες μας την καρκιά μας, φίλα, φίλα. Άντε, πάμε να σε πάρω όπως στην Ερμιόνη. Ντα. Εσύ μην είδαμε να βλέπεις το φυτόριο. Πάρα την πάρω όπως στη μάνα μου. Πάμε. Μα, κύριε Ξένια. Λένια, είπαμε. Λένια, ελεύθερο να το εμπεδώνεις. Προχώρα. Και πήρα να φύγω η ζακετά μου, δάμε. Να την προσέχω, εντάξει, εντάξει. Άρη μου, ξέρεις ότι ταιριάζει σου γάντιν ο Διόνυσος. Ξέρω το. Το σύμβολο της απελευθέρωσης αρέσκει μου. Αλίμονον, αγάπη μου, αφού είσαι η προσωποποίηση της απελευθέρωσης. Περπατάς στους δρόμους και σπέρνεις δεσμούς από γόνους. Ένα από τη Λίνα, δύο από την Άντζη. Δύο από την Άντζη. Ναι, ο Ιάσουνας είπε μου ότι η Άντζη περιμένει διαδήμα. Τι! Καλά και λάλεσαι μου το εσύ. Έλα, μην τεράσεις όμως, ζάλισες με. Συγγνώμη, δεν έπρεπε να με πιάει τηλέφωνο να μου το πει. Γιατί, Άρη μου, εσύ όταν τη σταφορούσες με τη Λίνα, ναι, τηλεφώνησες της και είπες της το. Μην τρώνε κάτι ωραία, μα. Θα με μιλούμε για κοπελούθια. Ναι, για τα κοπελούθια σου, τα οποία όμως μάλλον θα τα μεγαλώσει κάποιος άλλος. Γιατί επίσης ο Ιάσονας είπε μου ότι η Άντζη ευκαινεί με εκείνον το παιδί που έχουν υπάλληλο στο φυτώριο. Είναι τον ρίσκο τόσο. Τον Ιάσονα. Τον Δανιανό. Άρη μου, σε παρακαλώ, συγκρατήθου. Περιμένεις κι άλλο μωρό, σκέφτο τη Λίνα, και έχεις άλλη επιλογή. Τσι τραλα, λες μου ότι με σύμβολο απελευθέρωσης. Θα με δίδει κάποιος τάγκωνα. Μια μου να σου κάνω, αγάπη μου, όπως έστρωσες ένα τζιμηθείς. Αλλά με ξεχνάς, υπάρχει και το ρητό. Ο Θεός χλυπόρταν, ανήκα μαρόπορτα. Η αρχιτεκτόνισσα τερκάνιζε σου καλύτερα. Έλα, στάσχου, λέω σου! Έρας. Έτσι, μάμα, ήρθε. Έντουτε. Ήκη εκεί, βοηθός που ήθελες. Γεια σου, κυρία. Βασίλκα, τη λαλού. Α, ξέρεις. Εντάξει, ξέρει, ξέρει. Κρύματα, σιδερώματα, μαρυβέματα. Εντά. Και πότε μπορεί να αρκέψει. Μπορείς να αρκέψεις και από σήμερα. Μπορείς, ου, μπορείς. Εντάξει, κόρη μου. Ενώ θέλω που σε βέψε. Έχω έτοιμο τον άπχαρο, το σίδερο μπας στην πρίζα. Τούτα είναι τα που κάνεις για το λιοφάνι, θα τα σιδερώσεις.
Λοιπόν, εγώ φεύγω, πάω στο φυτόριο και μετά που θα σχολάσω θα συζητήσουμε για όλα. Μην ανησυχείς, θα τα βρούμε και στα λεφτά, εντάξει. Άντε, γεια σας. Κάτσε, κυρία Σβένιες. Απί. Λοιπόν, άκουσε, βασιλιά μου, να φύγω εγώ τώρα για λίγο να πάω στο φούρνο να φέρω ψωμί. Και αν τηλεφωνήσει κανένα. Ξέρεις, εγώ, δεν απαντήσει. Όχι, όχι, να απαντήσεις, να απαντήσεις. Να απαντήσεις και να πεις ότι είσαι οικιακή βοηθός και ότι η κυρία, εγώ είμαι η κυρία Ερμιόνη, λείπει, καταλαβες. Ντομπρέ, κυρία, ντομπρέ. Και αν με ξεδίμασε, ποιος της καταλάβει. Άτε, ρε Δαμιάνη, ρε Δαμιάνη. Ρεούμαστε. Άτε, γε μου, έλα, πιάσε τούτον το θυμί και πήρε να τον πάρει εσύ στο σπίτι, εσύ, άτε. Πρέπει και ο σακουλάκι ρίγανε. Ζήτησε μου τον κύριο Ερμιόνη, παιδά, από χτες. Έλα, εντάξει, εντάξει. Μα τι, εστίασε κανένας. Πε το ψέματα, ρε Δαμιάνη. Είναι πια σήμερα στο γραφείο, πως ήταν να έρθουν κάτι χωρομέτρες που το χτιματολόγιο να πάμε εις το χωράφι της Μαστόρης, στα σούρια της Λούλας, να σάζουμε γίνα τα αρθέσια. Είπαν πρωί και είναι φανικάς. Κυπρέ είμαστε, δεν το σε ξέρεις. Ναι, είμαστε τσακωμένοι με την ώρα. Λαλούμε σήμερα και πάμε αύριο. Τέλος πάντων, εγώ έφυγε. Ναι. Α, κοίτα, και να πείξω της Λένιας, να έρθει γλύωρα πίσω. Αν πάει και φάμε το διάξυπα και χρειαστεί, εγώ να φύγω. Εξάλλου έχω μια άλλη υψηλή σημασία σε επίσκεψη να κάνω. Πόσον υψηλής, δηλαδή. Δίμετρη. Άτε, ρε, Δαμιάνε, που είναι στο δόκολο αρκάσμα. Δεν τον είναι, ρε. Μουριτός, φεύγει, μουριτός, έρχεσαι, τέλειο. Σκάει νέφος. Άτε. Γεια σου, να. Άτε, μου να πάει ψαροπούλι και να πάρουμε και σωρία ψάρκα σήμερα να φάμε. Αμάνα μου, εγεμόσα κι αν πολύ ψάρι, να. Άλλη, άλλη. Έλα. Γεια σου, να. Θέλει να πάρει και λίγο ψαρούν τη συμπεθερά να σου διανύσει, ρε. Όχι, αλήγεν και διανύζει ψάρκα. Γιατί να χταρτούν τα σέρκα της. Οι καλλιτέχνες δεν διανύζουν ψάρκα μες τα αλεύρια μες τα παχτά κάνουν τα νησιά τους. Γιατί είναι άλλο κλάση ανθρώποι οι καλλιτέχνες. Είτε το θέλουμε εδώ, είναι άλλη κλάση όντως. Βέβαια, είναι άλλη κλάση. Ψάρκα αν διανύζω να με το φλαγκούσω να σου το διανύσει. Είχε να μου κάνεις τώρα και κάνει με μια φάσιο. Κοίταξε μου, κοτσίνιζε ρε. Μα είναι αντρέπεζε και κοτσίνιζε ρε. Έτσι κοτσίνιζε και την άμπο η φυλάδ ρε. Να μέσα σε κοφτήκε η καπετάνια. Δεν προσωπικά δεν δούμε να του τάτ. Ουπα, να πάει στη χώρα κανευθεία. Όχι, είναι να πάω έσω να κάνω μπάνιο πρώτα, να λουθώ και αλλάξω ρούχα. Καλό ρε, δεν πω σου στοιχίζει. Διάνυσε λίγο ψάρι και πάρτε να τσιλίζε η μπινιά σας. Μα δεν πάλε μου το διανυνάτε. Κυρία Σόνα, ο έρωτας είναι καλό πράγμα. Μα αν περνά από το στομάχι γίνεται καλύτερο, δε. Μπήκα σε αυτό το σπίτι. Γεια σου! Γεια σου! Μα σε ποιες? Βασίλικα, που Βουλγάρια. Δαμιανός, που Κύπρο. Είσαι? Και εκεί βοητός. Μασιούλη, και εκεί βοητός. Α, η δουλειά του είναι η ντροπή. Ποτέ, καμιά ντροπή. Κύριε Λένια, πού είναι? Α, εφηγριεμένια. Κύριε Ερμιόνη. Όποια φέρει ψωμί. Αφήσε με εμένα συντερώσει όλα που κάμισες. Να συντερώσει και δικό σου. Να το βγάμισω, σαν το φορώ. Να το ανοίξω, να ισιώσει. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Να το ανοίξω. Όχι, μια χαρά, τη δουλειά σα. Τι. Έχει τατού. Α, ναι, έχω, γιατί. Εμένα, μανιακό με τατού. Α, Μην πω καλά, ρέα μου. Νομίζω ότι χάνω το νου μου. Μα τρία μωρά. Χάρη μου, τι να σου κάνω, να μαζέψεις το νου σου, σε παρακαλώ. Τουλάχιστον τη μια από τις κοπελές πρέπει να την αποκαταστήσεις. Εν τι γίνεται να τες αφήκεις και τες και στο κλάπτο μόνο γονιό. Οι γονείς της Λίνας είναι ξένο ότι είμαστε μαζί. Ελά, το ότι περιμένουν εγγονάκι φαντάζομαι πως το ξέρουν. Ναι, το ξέρουν το. Είναι και πράγμα που χωνεύει. Αλλά αν ήξερε ότι πατρόιδα. Άφησε το πάνω μου. Νομίζω ότι είναι καιρός να γνωρίσω τους νέους μου συμπεθέρους. Σου πιάσεις τηλέφωνο. Όχι, να πάω να τους βρω μάλλον. Ας το λύσω, να το ταυτοποιήσω εγώ και εσύ κοίταξε να ταυτοποιήσεις το θυματάκι για να μείνετε μαζί, να. Τι εννοείς? Μαμά, θκιώχνεις με. Ρε μαμά, οι θκιώ μου οι δεσμοί θκιώξαμε για να με θκιώξεις τώρα η μαμά μου. Ρε μου, τι λέει, Σελήνα, εν και θκιώξες, σε παρακαλείσαι. Ειλικρινά είναι το πιστεύω. Τούτο δαμέ το σπίτι μου. Άρα μην καταλαβαίνεις ότι είναι υγιές να μένεις με τη μαμά σου. Ξέρω γιατί δεν θα κάνεις το ταούλα. Θες να με διώξεις εμένα και να σκουτώσεις τον Ιάσο, ναι. Άρη μου, έχεις δύο γυναίκες και τρία μωρά στον δρόμο που έρχονται. Πραγματικά πιστεύεις ότι μπορείς να συνεχίσεις να είσαι μαμόθρευτος. Έχεις δίκιο, πρέπει να αναλάβω τις ευθύνες μου. Πρέπει να το πάρω απόφαση. Πρέπει να φύγω από το πατρικό μου. Καρδία! Εσύ και εγώ καρδία!
Α, τι άλλο. I love you. Είναι ωραίο, είναι ωραίο. Εσύ έχεις άλλο τατού. Έχω, ναι, διάφορα. Αναδείξεις. Μα είναι σωστό. Ω, πλείς, αρέσει και μου πολλά το ρε τατού. Εντάξει, έχω ένα τζαμέ, έχω και ένα δίπλα. Τι άλλο τζαμέ. Ω, αρέσει και μου πολλά, πολλά καλό. Ζαμνανέ, ποιο είναι το σχέδιο. Ή και εκεί βοητό σας. Βασίλικα, που Βουλγάρια. Να σας χαιρούμαστε. Άντζη μου. Άντζη μου, να σου εξηγήσω, περίμενε. Εκρούσες το σιδηρό. Φαίνεται πολλά καλή κοπέλα. Νομίζω είμαστε τυχεροί. Αχα, εσύ κόψες τη μάνι-μάνι. Μα το καλό πράγμα φαίνεται από την πρώτη. Και δίμετρο, να. Τούτο που το βάλεις. Στην κατάψυξη το βάλω σκεύω. Συνάξε το νου σου. Τι έτσι με το μέτρο που να τη γοράσουμε, είναι με τη γλιορκά. Μα τούτη να μένει γλιόρι. Στο άψε σβήσε. Θέλω να πω, είναι νοικοκυρά. Α, με τα χερούθ και τα μεταξένια. Ομορτε δαμέ με τον ηχό, βαμμένον, μακιγιαρισμένη τέλεια. Μα ήρθε για interview η κοπέλα. Είναι να που θέλει, να έρθει με τον νυχτικό. Εσύ θα θέλει πολλά να έρθει με τον νυχτικό. Φέρ τα μίλια σου σκεύω. Εμένα μου πεις τώρα ότι ζηλεύκεις τη Βασίλκα από το Βουλγάρια, την κακομαζάλη. Σαν να τσίσαι και δουλειάς να κάνεις σήμερα, οξά. Ω, ναι, οι χορομέτρες, πάω, πάω, πάω. Πρέπει να βάλουμε τους κούκους αμέ που πρέπει, για. Έδειχνες εσύ τα τατουά σου. Τι ήθελες να κάνω, δηλαδή. Αφού είπε μου πελάνεις και για τα τατού. Να πελάνεις και να πιάει τα όρη. Να μου γελάσεις κιόλας. Να μπορείς ζηλέψεις. Εγώ να ζηλέψω, για όνομα του Θεού, πόθε να σταπόθε. Γιατί θύμωσες καλό. Θύμωσα γιατί έγινε τον κάτι που δεν ήταν σωστό, μες το ίδιο μου το σπίτι. Θέλω να σου δείξω εσένα τα τατού. Ρε θα μην είναι. Αφού για σένα μου τα έκανα. Για μένα τα τατουά σου. Καλό, έλα να δεις. Τον πρώτο χρόνο το δούμε. Η καρδία, η δική μου, και το βέλος, είναι η αγάπη σου που την λάβωση. Δεν το πιστεύω. Το δεύτερο χρόνο, το σταυρωμένο τριαντάφυλλο, ο σταυρός είμαι εγώ και ο τριαντάφυλλος είναι εσύ, Αγγί μου. Όχι, μάνα μου, να με πελάνε και είσαι στοχοσμένο. Και το περσίνο, το δίπλα. Αγγί. Μα έγραψες το όνομα μου πάνω σου. Να σε κουβαλώ πάνω μου μια ζωή, Αγγί μου. Καλά, φέτος τι είναι να χτυπήσεις, δηλαδή. Να δείξει. Εντάξει, κορό μου. Εντάξει, κυρία Σερμιώνα. Τέλειωσες το σίδερο. Τέλειωσες όλα που κάμισα. Μπράβο. Μα, σαν και κάτι μυρίζει. Μπριφ, κι ώρα, βλήν. Όχι, 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 μυρίζει κάτι σαν το κάμερο. Ωραία, μου έχω εφέτο. Πού να... Α, μπρι, μπορεί γειτόνις, έκαψε φαΐν. Λαλείς να μου τη μουχτάρει να αντιόκαψε μες το κοπελούα. Να προσέχουμε εμείς να εμπαθούμε έτσι κακά. Ου είχα την κυρία Ερμιώνα. Κόρη μας η δική μας, είναι 7 που κάμισα που ήταν. 6 κυρία. Είχε και ένα γαλατζούιν. Γαλατζούιν, δεν είχε γαλατζούιν. Λαλίζα μου, εφάνηκε. Η κότρα, τι είναι κάμω. Να πλύνεις τσινά τα πιάτα από μες στο νερό. Χίτι να σιγηρίζαμε, ως που να μπορώ να τα σιγηρίσω τούτα και στο να πάω στο φυτό. Μάλιστα. Α, κυρία, έφερε Νταμιανό, Νταμασκινό, σπρί, που το φυτόριο είναι τούτα χόρτα. Θα σε μάθω να μαϊρεύεις τώρα. Πολλά ωραία. Οκ, Κάθριν. Οκ, θα πω του δικηγόρου να με σου ξανατηλεφωνήσει και θα μιλούμε οι δυο μας. Ναι, εννοείται ότι είναι να τα βρούμε. Ξέρω το, εμείς οι γυναίκες μιλούμε την ίδια γλώσσα. Οκ. Οκ, Κάθριν, bye. Bye. Άκουσα καλά. Τα φτούθκια σου είναι τα μπανούθκια. Α, με την Κάθριν μου μιλάς. Ναι. Λοιπόν, η γυναίκα σου είναι μια χαρά ευγενική τσαρλούδα. Είπε μου ότι μόλις επέστρεψε που το honeymoon στο Paris. Βλαστήσαν τίποτα, αμέ. Λέρε, γεια σου, να πού ζούμε στην παλαιοληθική μου εποχή. Ναι, από να παίξω του χορού. Ποιος είναι να παίξω του χορού, εγώ. Που ο Μάρκος όχι μόνο είναι η φιλενάδα, αλλά ετοιμάζεται για να την παντρευτεί. Σοβαρά. Γιατί αλλιώς νομίζεις ότι έδωσε μου διαζύγιον κοινή συνενέση. Α, μάλιστα. Και η δική μου στο Παρίσι, α. Και η δική σου το ίδιο θα κάνω. Λαλείς να μου δω και διαζύγιο. Όπως σε βλέπω και με βλέπεις. Ναι, αλλά με τα λεφτά.
Θα τα πάρει σε δόσεις. Αφήστε το πάνω. Σ' αγαπώ. Να μου γεύκεις έξω από σπίτι. Εσύ τι γυρεύκεις μέσα στο σπίτι. Θα σου κολαρκασμό. Για μαξού η διπλή μας αντί γυρεύκει. Είναι από το λαρκασμό σου. Τελικά είναι καμή δίδυμα. Ούτε τούτο είναι από το λαρκασμό σου. Ρε, σύνελθε ρε, εγώ με τσουνί στο μωρό. Δεν είσαι μόνο από το λαρκασμό μου. Μια μέρα εγώ και εσύ να λαρκαστούμε μια τζεκαλή. Και την αμαξού εγώ την αγόρασα. Αν θέλει να μάθεις. Και με τι δικαίωμα είναι εσύ, αγοράζεις αμαξούες το μωρό το δικό μου. Άντε ρε, πήγαινε στη μάνα του άλλο σε το μωρό και αφήνει μας ήσυχους. Πολλολό είσαι ρε, Δαμιάνου, ξέρεις το. Μέρια σε άρει να διαβώ, πρώτο σου την αστράψω. Όταν πειματούθηκε και μάθησε στο σχολείο, αποχαιρέτα την αμαξού που χάνεις. Να πράγμα, ρε, πάρε μου το νόμο, και στην αμαξού μου, ρε. Έλα, ρε. Ορίστε. Λοιπόν, η Άσονα μου, φεύγει ο Άρης από το σπίτι και έρχεσαι εσύ. Μα πότε φεύγει ο Άρης? Πολύ σύντομα. Γι' αυτόν άρχισε να ετοιμάζεις τις βελτσούλες σου. Εντάξει, να λυκοιμάζεις, να δούμε πρώτα. Ο Άσονα μου, μπαίνε να δούμε, με να καρτερούμε. Μα αν ήρθω αμέσως μόλις φιάρισε, να καταλάβει ότι τον έθιωξες. Τον έθιωξα, αγάπη μου. Πρέπει να πάει να κάνει την οικογένεια του. Τώρα, αν εσύ μετάνιωσε και θέλει να πάρει πίσω τον λόγο σου. Μα γιατί εγώ καλό λόγο δεν έρθω αμήνω δαμέ. Γιατί θέλει να μετακομίσει. Όχι, πώ δεν θέλω, αλλά. Το λοιπόν, Άσονα, κοίταξε να δει. Θα φύγει ο Άρης και θα έρθει εσύ. Το θέμα είναι έλειξε, οκ. Εντάξει, εντάξει, ό,τι πει. Ξέρει γιατί σε αγαπώ τόσο πολλά. Γιατί. Γιατί συμφωνούμε σε όλα. Τι συγκατοίκησε εμά. Θα σου σπούσω το μου, θα σου δάσαι! Γίνατε, δάμε, καυκάστηκαν, δε! Γίνατε, αγάπη μου, έτσι, παίζαμε. Αγάπη σου! Αγάπη του! Πού πάντα έγιναν η αγάπη σου! Πιστεύκω, εσύ πάλι είσαι, δάμε, να που θέλεις! Ρέτζι! Ρέτζι, πότε πρόλαβες να τα φτιάξεις μαζί του! Το πιστεύκω, εσένα να μου γίνεται η Λίνα, πώς τα πάτε καλά! Τώρα μιλούμε για τη Λίνα, τώρα μιλούμε για μας. Α, για σένα, τέλος πάντων. Το μας έληξε, Άρη, εντάξει. Ρε, Άντζη μου, σύνελθε, σε παρακαλώ. Να κάνεις δίδυμα σε λίγο και εγώ πρέπει να το μαθαίνω από τη μάνα μου που της το είπε ο Ιάσονας, που το είπε ο Θεοφάνης. Δίλη, δίλη, ολόχρυσο μαντίλη. Εσένα να σε ξαναμουντάρω, α. Α, θέλει να φάει τσάλες. Θα σου πω, εντρός ο Καραγκιόζης πέφτει αντί να μαξού. Καραγκιόζης, σε φαίνεσαι. Ρε, δεν μη σπάσω, ρε. Ρε, θα σας κόψω τα σάρκα σας, πήρε, πήρε, πήρε. Μου σπάσει να μαξού. Πού να λεποθείς, αγαπή μου. Ηρέμησε. Φεύγω μόνος μου για να δω κοντά όπως την οργή. Μόνος μου φεύγω. Γεια μου, έλα να σου πω. Παπά, εγώ μέσα να φάτσω λίγο κέικ, γιατί με θύμισα το θέλω έτσι με μουστάρδα. Να πάεις, αγάπη μου, να πάεις. Ιάσονα μου, ξέρεις γιατί σε ήθελα τόσο πολλά κοντά μου σήμερα. Ρωγόντα, κι αν με 10 φορές τηλέφωνο μου πρωί. Ναι, 8 για την ακρίβεια. Έθελα να γιορτάσουμε μαζί το τέλος του πίνακά μου. Ε, τελείωσε ο Διονύσος. Αλλιώς δεν θα προλάβαινα το διαγωνισμό. Άτε, και είσαι ανώτερα, Λίκη. Ευχαριστώ. Μόνο που τον έκαμα λίγο βιαστικά, και σαν κάτι να του λείπει. Να, μια χαρά είναι. Εντός θέλει να κάνουμε τα ταξιές του, με τα μπέλια του, μια χαρά. Ναι, Ιάσονα μου, εγώ δεν είμαι απολύτως ικανοποιημένη. Ήθελα να έχει πάνω του έτσι κάτι το πρωτοποριακό, κάτι το αυθόρμητο, κάτι το ελεύθερο. Αν είχα περισσότερο χρόνο θα το δούλευα, αλλά. Τι, έληξε η προθεσμία. Ναι, λίγη δυστυχώς. Α, μ' αρέσει, Λίκη μου. Μια χαρά, ρε πίνακα. Σωρέ το. Τι να κάνω, Ιάσονα μου. Όχι, γέγονε, γέγονε. Αγάπη μου, βοήθα με λίγο να χαλαρώσω. Ναι, ναι, κάτσε να κάνουμε. Παναία, Παναία μου, Παναία μου, κατάστρεψα και τούτον πίνακα. Σίλια, συγγνώμη, αλήγη. Ίσον Ασιώπα, ήταν τούτον ακριβώς που του είπε με τούτος ο αυθορμητισμός του, τη απελευθέρωση. Τώρα εκφράσει με. Απόλυτο σουρεαλισμός, Γιάννη, έφατσο Πικάσο εσύ. Αγάπη μου, ευχαριστώ. Μέντα μου τούτο. Εσύ το κάψες, Βασιλίκα. Σίδερο, κυρία Σερμιώνας. Πάρα πολλά καλό. Κάτσε λίγο. Βγάλει έτσι μεγάλο τρύπα. Εμείς το βουλοκάριο δεν είχαμε έτσι καλό σίδερο. Και κάτσε. Τύπου τι είναι, Σιάννη. Μέγκλε, να χαρεί, μέγκλε. Να βρέξεις τα μαλλιά σου. Άστα, μην έχουν εδώ και που κάνεις. Άστα, τώρα πάει. Θέλω να βάλω, θέλω να βάλω που κάνεις. Τώρα σίγουρα, κυρία Ερμιόνη, σκιώξει σε μένα. Γιατί δεν τη το πούμε, πατού μα τίποτε, πα στην Τζιλιά.
Κύριε Στεφάνης, ωιρε, φιλού είναι εισαγόμενο, να. Αλένια, με πολλά σπουδαίο μπράβο να έχει το πλάσμα που είχαμε στο σπίτι. Μα εσύ τόσο γερό να λάβασαι λάλες. Ένα θύμου είναι που σου λάβει. Να σου αθυμίσω εγώ. Εγώ δεν θέλω καμιά μες στα πόθια μου. Θέλω να αρέσουν οι δουλειές ούλες που τα σέρκα μου. Μόνο είναι η κοτσιράπονη το σπίτι της. Ναι, μα ούλα έχουν τα όρια της. Και ο κάθε άνθρωπος πρέπει να σκέφτεται και τον εαυτό του. Και δα μην θα συμφωνήσω. Τώρα είναι. Γιατί έχεις ραντεβού. Να πω στην αρχή σου, αυτή είναι στο και σκεφτούμε να αλλάξω και το χρώμα. Μια χαρά είναι το χρώμα σου. Θέλω να μου το κλείσεις και το τηλέφωνο της εσύ δικού σου. Αμανανία μου, πέμπτε να πάτσεις θετικό τώρα. Εποφάσισα. Να πάρα κάνεις έναν καθαρισμό. Πολλά καλά θα κάνεις. Όχι, έναν καθαρισμό που να κάνω. Να κάνω έναν μποτοξάκι. Ακούσαμε το και τούτο. Μα δεν είσαι. Πέ μου τώρα ότι θέλεις και το τηλέφωνο της νυχούς μου. Όχι, προτιμώ την νυχούν της Άντρης να μου δω τι γίνει το τηλέφωνο. Μαμά μου, χαίρομαι πάρα πολλά που σε βλέπω τόσο ανεβασμένη. Μα κοίταξε ρε παιδί μου τι μπορεί να κάνει μία οικιακή βοηθός. Λένια μου, θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Τι μου χτάρει να έχεις στα νου. Έκανε πισίνα μες στην αυλή της. Το χωράφι μας είναι μια λίτσαρο που την αυλή της. Όπα, αφιστός δαμε. Το χωράφι θέλω το να βάλω μέσα τα φυτά. Έχεις μωρό στο Βουλγάριο. Τελεί φαΐν του, ρούχον του, παντελόνιν του, τάμπλετ του. Μεγάλη φτώχεια στο Βουλγάριο, α. Μεγάλη, μάστρο, μεγάλη. Και ξενιτεύτηκες εσύ, μάνα μου. Μανούλα, θα φύγω, μην κλάψεις για μένα. Εγώ τώρα να στείλω πάρα πολλά γιούρους. Φάζε, κόρη μου, ήρθες κοντά μας, θα σε βοηθήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολλά, κύριε Στεοφάνης. Πέ μου, και ο άντρας σου. Άντρας μη πάει, άντρας μη πάει. Άι, επέθανε, να. Ουι, έφυγεν κι άφησεν το. Έφυγεν κι άφησεν το, μάνα μου, άντρας σου. Έτσι παρπουρούει τα ζέτικο, έτσι ψαρούει τρώει στο γιωμό, μάνα. Σουσί, αρέσκεις μου πολλά σουσί. Αρέσκεις πολλά το σουσί, να σε πάρω μάνα μου μια νύχτα να φάεις όσο θέλεις. Oh, και θα πούμε τίποτα, κυρία Σερμιώνα. Γιατί να το πούμε της, κυρία Σερμιώνα, κύριες. Να σε βοηθήσει ο μάστρος με το ψάρι. Όχι, όχι, θα το καθαρίσω και να το διανύσω εγώ να φάμε. Μάστρος, είσαι πολύ καλός. Μα και εσύ, και μαζικίζω εσύ. Και ας πω και κάτι, χρωστώ σου κάτι. Επία με νησιάκια. Θέλει να πάμε και 2-1, γύρισε από την άλλη. 2-1. Κατάλαβες, κυρία Λεγγέμ, μα να έρθει να την αναστατώσει έτσι. Τούτο να είσαι το πάνω μου. Εσύ είναι ανάγκη κάθε φορά που το φορείς να στείνε 10 αυκά. Συζήτηση που κάμαμε, πολιτισμένοι. Δεν είμαστε τίποτα αγριά άνθρωποι. Α, μάλιστα. Πιένε βάλε λίγο φλαβίνι μπα στο μέτωπο σου και σκούπισε τα γεμάτα που τα σέρκα σου, πολιτισμένοι άνθρωποι. Πού έβρεσε εμένα να με περιπέξει. Μα ήταν να τον αφήνω να μα πιάσει την αμαξού, να μα την εσπάσει. Τι αμαξού, γε. Σήμερα το πρωί, σαν έρχομαι δουλειά, είδαμε στη βιτρίνα μια όμορφη διπλή αμαξούδα. Έτσι κοψούδα. Λία μα τα λέει, ρε Δαμιάνε. Άρεσε και τη Άντζη πάρα πολύ. Τι ήταν ανάγκη για μου να πάει να ξοφτιαστεί που τα τώρα. Ακόμα με αυκά με πουλιά, ρε Δαμιάνε. Κύριε Λίνια, του φρονεί μου το παιδί πριν πει να συμμαγειρεύει. Ξέρει πόσα πράγματα πρέπει να κάνουμε πριν γεννήθουν τα μωρά. Τέλειωνε, πιένε να πληθεί. Τσέλα, αφήκαμε τι δουλειέ του Φιντορίου με στη μέση. Αφήκαμε το θέρο και ξήκαν να ορίζουμε. Άτε, πάω. Σου να με κλαμουρίσει, ρε ο μασκαρά. Βασιλικά, είσαι μόνη σου. Μόνο του και πολλά αποσταμένων. Α, όχι, έγινε. Θα μιλήσω τη Ερμιόνη. Ήταν έτσι, έγινε να δουλεύει εσύ. Τι να έχει, εσύ τα δικαιώματά σου. Θα σου τα αναπτύξω κάποια άλλη στιγμή για να μην σε εκμεταλλεύονται. Εσύ, πολύ καλό άνθρωπο, κύριο Σκέφο. Εγώ είπα τη Λένια να σε προσλάβει. Λαλό τη τούτη είναι η καλύτερη στη δουλειά τη. Δεν είσαι. Εσύ πει. Πρώτα δοκιμάζεις και στερεύεις. Να σε δοκιμάσω το ζούνα μου μια κουβέντα, Ένι. Πε μου, μιλήσετε για μισθό. Ναι. Τι είναι, ναι ή όχι. Ναι, ναι, δεν μίλησε. Δε. Ας το πάνω, θα σου κανονίσω εγώ ένα μισθό να τρίφκεις τα ματούθια σου. Ευχαριστώ, κύριε Σκεύος. Σκεύος, σωστά είπα. Σωστά, σωστά. Σωστά και είπες, σωστά και έκανες. Τελικά,
Έχεις απόλυτο δίκιο για την οικιακή βοηθό, είναι χρειαζόμαστε. Άμα μιλάει η Ερμιόνη. Πάντως, εφάνηκε σου η ξεκούραση πιστευκής. Ναι, αφού τον όγω, δεν τέλος να με το πιστέψω. Και να σου πω, όμορφη έτσι παραπάνω. Ακόμα που είσαι. Εγκαλύνει τσι όμως, κάνει τις δουλειές. Να δείξεις. Πάντως, σαν ψάρκα, καθάρισε τα πολλά. Ναι. Α, καθαρό τώρα που αθήμαι. Τι είναι το θαλασσού, το πουκάμισο σου. Το πουκάμισο. Ναι. Θαλασσού, πουκάμισο. Α, γίνω που ξέχασα στην βάρκα μου, εκλέψα μας το όπως εγάδικη. Πάω να φέρω κανέναν γραφείο να το γλεντήσουμε και να γιορτάσουμε. Να πού να γιορτάσουμε. Να γιορτάσουμε την πρώτη ημέρα της ξεκούρασης, Ερμιονούλα μου. Ένας κορίτσαρος σωστός. Άρε, Θεοφάνη, και γίνεσαι πολλά ρομαντικός, άμα θέλεις. Συγγνώμη. Ποια είσαι εσύ? Βασίλικα από Βουλγάρια. Βασίλικα. Ναι. Είσαι εδώ, η οικιακή βοηθός. Ναι, η οικιακή βοηθός. Μα καλά είναι, μάνα μου, και εσύ έτσι κορμή, λαμπάδα. Επί ότι έγινες οικιακή βοηθός. Η δουλειά του είναι ντροπή, εγώ είμαι τίμη γυναίκα. Όχι, κάτσε ρε Βασίλικα, παρεξήγησες με ρε μάνα μου. Έτσι εννοούσα τίποτε κακό, εννοούσα φωτομοντέλο, μοντέλο, ούτε τα πράγματα. Αν δεν φύγεις, εγώ φωνάξω κυρία Ερμιώνα. Καλά, εντάξει, ένα φύγιο. Φύγε και μένει ξανά έρτης. Ρε θα φύγω ρε λάλο σου ρε, αγριόπλασμ. Ρίε. Έχει ούστο. Λαλείς να με αναγνώρισε. Τώρα, πώς θα θωρείς τα πράγματα με τον Δαμιανό? Πάει καλά η κουβέντα μας. Δόξα σου ο Θεός. Πάσιν όπως ακριβώς έθελα να γίνω. Και η Άντζη νομίζω ότι αρκέψε και μιλά του καλύτερα. Εν τον έχει όπως πριν που τον είσαι του Πάτσου ή του Κλώτσου. Ποτέ να του ζήσει τα ωραία που κάνουν παρέα. Σιγά σιγά με τον Τζιρόνε να τον αγαπήσει. Εσύ να το δεις, εγώ ξέρω το. Παναγία μου, να βοηθήσει ο Θεός να τους παντρέψω και ύστερα να τους γράψω για το φυτώριο, να βγω στη σύνταξη να πνάσω. Έτσι να λύσει, δώσε να πνάσεις με πιο μωρά. Καλώς να ορίσου. Παναγία μου, ακόμα δεν το πιστεύω πως να γίνω γιαγιά. Να γίνεις και να ξαναγίνεις. Τι εννοείς να ξαναγίνω? Τόση αγάπη που ήταν μωρά ο Δαμιανός, να πολλαρκίσει να κάνει και δικά το ξάμονο ο Άρης, ο Καρπερός. Μα ήταν εν ώρα μαθήματος. Υποχρεώθη να της κάνω μια παρατήρηση. Ναι, μα σας καταλαβαίνω. Έχετε κι εσείς το δίκιο σας. Άλλωστε τη Δεσποινίδα Μπατσίχη την εκτιμώ τα μάλα. Ήδη φροντίζω για το διορισμό της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η φάτσα μου, η δική μου φάτσα. Έσου θυμίζει τίποτε? Νομίζεις με άλλος. Καλά. Ξέρεις ποια νομίζω ότι είσαι? Αφήσεις με εμένα. Είσαι πολλά γελασμένη αν νομίζω να γλιτώσεις έτσι εύκολα που λέω μου. Πολλά γελασμένη. Βασίλουκα. Δυο του κλέφτη, δεν αντέχω κόσμε ψευτή. Τρεις φορές θα με προδώσεις, τέσσερις θα το πλέρωσεις. Ο έρωτας φύλαμε και με ρω.